Πήγαινε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, εν μέσω έντονων αντιδράσεων και πολιτικής σύγκρουσης ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, ξεκινά αύριο η κατάθεση του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής. Σήμερα, μετά την απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου που αποφάσισε, που γνωμοδότησε ότι δεν μπορούν να κληθούν να καταθέσουν στην Προανακριτική Επιτροπή ως ύποπτη μη πολιτικά πρόσωπα, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ αντάλλαξαν κατηγορίες για την εξέλιξη και την τροπή της προανακριτικής. Τέλος, αίσθηση έχουν προκαλέσει χθεσινές δηλώσεις του Δημήτρη Τσοβόλα στην εκπομπή Κόντρα 24 και τον Εμίλιο Λιάτσο για τη στάση των βουλευτών της πλειοψηφίας στην Προανακριτική Επιτροπή και των μεθοδεύσεων που επιχειρούνται, όπως τουλάχιστον κατήγγειλε ο ίδιος. Θα μείνουμε στο θέμα, συνδεόμαστε απευθείας με την συνάδελφο Γιάννα Παπαδάκου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Μιλάω ελληνικό γιατί. Έχουμε συμπέσει επαγγελματικά αρκετό καιρό, νομίζω. Γιάννα, έχει εμπλακεί το όνομά σου σε αυτή την υπόθεση με τρόπο δυσάρεστο για σένα. Προανήγγειλε σήμερα ότι μετά την γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής θα προσφύγεις σε ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια. Και επειδή όσοι και όσες μας βλέπουν δεν είναι υποχρεωμένοι να θυμούνται όλο το ιστορικό της υπόθεσης, να ξεκινήσουμε με το γιατί το κάνεις, πώς βρέθηκες να εμπλέκεται το όνομά σου και γιατί δηλώνεις ότι έχεις συκοφαντηθεί και στοχοποιηθεί. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω, Γιώργο, και κυρίες και κύριοι που με ακούτε, ότι το όνομά μου φαρδί πλατή, ακόμα και απόψε, αναφέρεται στα δελτία ειδήσεων. Με παρουσιάζουν ως συμμέτοχο, χωρίς να έχω χαρακτηριστεί έτσι, από κανένα δικαστήριο, από κανέναν άνθρωπο ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, να είναι αρχή, να είναι δικαστής. Από κανένα δικαστή δεν έχω χαρακτηριστεί ως συμμέτοχος. Λοιπόν, παρότι η σημερινή απόφαση πράγματι του Επιστημονικού Συμβουλίου αποκαθιστά την ομιμότητα, γιατί βεβαίως ήταν αντισυνταγματικό και παράνομο να καλούμε ως ύποπτη, ενώ δεν είμαι, παρόλα αυτά η διαπόμπευση του ονόματος μου, Γιώργο, έχει γίνει. Μέρες ολόκληρες, εβδομάδες, σύρωμε σε εφημερίδες, σε τηλεοπτικά δελτία, σε εκπομπές, χωρίς μάλιστα να ακούγεται καν η άποψή μου, και εμφανίζομαι ως ύποπτη. Καλείται ως ύποπτη, έχω εμφανιστεί στη Βουλή, υπάρχουν ρεπορτάζ γύρω από αυτή την εμφάνισή μου, εμφανίστηκα με τον συνήγορό μου, τον κύριο Τσοβόλα. Όπως καταλαβαίνεις, αυτή η διαπόμπευση, πες μου πώς μπορεί να διορθωθεί, παρά μόνο αν προσφύγω στη δικαιοσύνη, εναντίον εκείνων που τη μεθόδευσαν. Και τι μεθόδευσαν οι άνθρωποι αυτοί? Να μην καλούμε, να μην κληθώ ως μάρτυρας, να μην πω την αλήθεια, να μην μου δοθεί ευκαιρία να πω την αλήθεια, να παρουσιάσω τα έγγραφα που πρέπει για τα δύο πολύ μεγάλα σκάνδαλα της Νοβάρτης και της Λίστας Λαγκάρτ και να κληθώ ως ύποπτη. Όπως καταλαβαίνετε, όταν καλείται κάποιος ως ύποπτος, λόγω του ότι είναι και αμυνόμενος, ο λόγος τον οποίο εκφέρει, ακόμα και δημόσια, δεν είναι ίδιος με το λόγο που εκφέρει ως μάρτυρας, ως παράγοντας, ως ερευνητής δημοσιογράφος. Ναι. Γιατί, Γιώργο, η δική μου εμπλοκή δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο παρά μόνο με το ότι ερεύνησα με πάθος πραγματικά την αλήθεια. Έψαξα να βρω την αλήθεια. Ταξίδεψα, έκανα εκπομπές, έγραψα, έκανα πρωτοσέλιδα, έκανα αποκαλύψεις για να βρω την αλήθεια. Και τη βρήκα την αλήθεια. Δεν έκανα κανένα λάθος. Δεν είπα τίποτα που να είναι ψευδές. Όλα τα αποδεικνύω με έγγραφα. Και γι' αυτό και σήμερα έστειλα μια επιστολή και στην Επιτροπή της Βουλής που τους ζητάω να καταθέσω ως μάρτυρες και να τους πω την αλήθεια. Γιατί τα έγγραφα, ξέρεις, που μου έδωσαν, σύμφωνα με την ιδιότητα που πήγα να μου αποδώσουν τις ύποπτες, αποκαλύπτουν και άλλα σκάνδαλα. Ουσιαστικά, δηλαδή, σου έδωσαν έγγραφα για να ενημερωθείς και να ετοιμάσεις κάτι σαν απολογία, να το πούμε έτσι, έτσι. Βέβαια, εξηγήσεις. Όταν καλείσαι ως ύποπτος, είσαι ιονή κατηγορούμενος. Τι να λέμε τώρα. Αυτή είναι η αλήθεια τώρα. Είμαι και νομικός. Λοιπόν, αυτά που διδάχτηκα μέσα στη νομική σχολή Αθηνών, έχω πτυχίο νομικής, του νομικού τμήματος, όχι άλλων τμήματων, αυτά που διδάχτηκα, τα είδα στην πράξη να τα καταρακώνουν αρμόδιοι φορείς, αρμόδιες αρχές. Είναι συγκλονιστικό αυτό, δηλαδή δεν το έχω ζήσει ούτε ως δημοσιογράφος. Κατήγγειλα κατά καιρούς, πραγματικά στρεβλώσεις. Το 89 κάλυψα το ειδικό δικαστήριο εκεί. Κατήγγειλα όλα αυτά που γίνονταν εκεί μέσα. Ξέρεις, μετέδιδα ζωντανά το ειδικό δικαστήριο για την ΕΡΤ την περίοδο εκείνη. Φαντάσου λοιπόν τώρα, εκπλήσωμαι παρόλα όσα έχω δει ως δημοσιογράφος για τη διαστροφή της αλήθειας. Και θα σου πω και κάτι, ακόμα και από συναδέλφους. Είναι τραγικό. Να σου πω ένα παράδειγμα, Γιώργο. Τη γυναίκα η οποία κατηγορείται ότι έριξε το βιτριόλι
την προστατεύουν και σωστά. Και σωστά, λοιπόν, σωστότατα. Το, ναι, και λένε η ε κάπα. Εγώ που δεν έχω κληθεί ούτε ως ύποπτη από κανένα αρμόδιο δικαστικό όργανο, αναφέρομαι με το όνομά μου, καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Άρα εσύ από ό,τι καταλαβαίνω δεν στοχεύεις τόσο, δεν ζητάς μάλλον το λογαριασμό, να το πω έτσι, για τη διαπόμπευσή σου από συναδέλφους μας οι οποίοι σε παρουσίασαν περίπου ως ένα γρανάζι μιας υποτιθέμενης σκευωρίας, αλλά σε βάρος των πολιτικών προσώπων που μετέχουν στην Επιτροπή ή κάποιον εξ αυτών. Όχι μόνο πολιτικών, και άλλων παραγόντων. Και άλλων, ναι, παραγόντων και άλλων οι οποίοι με σκοφάντησαν, που πήγαν στη Βουλή ως μάρτυρες και είπαν ψέματα. Εισαγγελέων, ας πούμε, του κυρίου Αγγελή. Ο κύριος Αγγελής δεν έχει αναφέρει καθόλου. Έτσι. Κυρία Ράικο όμως δυστυχώς μου έχει αναφέρει. Και έχει πει και ψέματα. Και το αποδεικνύεται. Δεν είπε Γιώργο ότι. Πρώτη φορά άκουσα, λέει, για πολιτικούς το σκάνδαλο Νοβάρτης από την κυρία Παπαδάκου. Και έρχονται τα έγγραφα του FBI και δείχνει ότι εγώ τη συνάντησα το Μάρτιο του 2017 και τα έγγραφα την πληροφορούσαν για πολιτικούς και για χρηματισμούς πολιτικών από το Δεκέμβρη του 2016. Η κυρία Ράικου δεν είπε ότι όχι, ένα έμβασμα ήταν του συζύγου μου από την Νοβάρτης για νόμιμη, τέλος πάντων, για αμοιβή του, για κάποιο έργο που έκανε. Ναι. Και από την άλλη πλευρά, εγώ είπα ότι όχι, είναι τρία τα εμβάσματα. Δεν ήρθαν στη Βουλή τρία εμβάσματα, δύο από την Νοβάρτης και ένα τρίτο από μια άλλη εταιρεία που παλιά είχε μια μετοχική σχέση με την Νοβάρτης. Πες μου σε κάτι που έχω πει λάθος. Πες μου σε κάτι που έχω διαψευστεί. Γιάννα, όλα αποδεικνύονται με έγγραφα. Τι θα πεις παραπάνω ως μάρτυρας σε σχέση με αυτά που δεν θα μπορούσες να πεις και είναι εύλογο εάν πήγαινες στην προανακριτική με την ιδιότητα της ύποπτης? Καταρχήν, με όποια ιδιότητα και να πήγαινα, θα έλεγα την αλήθεια. Ναι. Εντάξει. Εγώ μίλησα για την απήχηση που έχει ο λόγος μιας μάρτυρα και ενός υπόπτου. Ναι. Αυτό είπα. Λοιπόν, όλα θα τα, πραγματικά θα ακουστούν. Και στην προανακριτική, να μην το πω, θα βρω τρόπο να δημοσιοποιηθούν. Θα τα δημοσιεύσω και σε εφημερίδα τύχου. Το έχω πει, Γιώργο. Και σε εφημερίδα τύχου. Θα ακούσουμε υπάρχουν και καινούργια μέσα πράγματα. Βεβαίως. Υπάρχουν και πράγματα που δεν έχουν εξαντλήσει. Υπάρχουν, καταρχήν, υπάρχουν πράγματα από τη δικογραφία, Γιώργο, που δεν έχουν ακουστεί. Δεν έχουν φωτιστεί, δεν έχουν ερμηνευτεί και αφορούν εμπλεκομένους. Καταλαβαίνεις. Ναι. Με τίτλους, επειδή πιέζει ο χρόνος, μπορείς να σταχυολογήσεις ένα-δυο από αυτά τα μαργαριτάρια, τα πράγματα που δεν έχουν φωτιστεί? Βεβαίως, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φωτίζονται ως ότι ήταν μέλη όλης αυτής της υπόθεσης, της προώθησης των συμφερόντων της πολυεθνικής εταιρείας που λέγεται Νοβάρτης. Υπάρχουν έγγραφα τα οποία δείχνουν ποιοι προωθούσαν και γιατί τις υπερτιμολογήσεις και άλλα. Λοιπόν, δεν θέλω να πω τώρα τίποτα. Στο ποιοι υπάρχουν και πολιτικοί. Δεν θέλω να το πω αυτό. Γιατί είναι δεν άλλο πράγμα ως Υπουργός Υγείας να έχεις την πολιτική ευθύνη να βάζεις την τελευταία υπογραφή και είναι άλλο πράγμα να παίζεις ενεργό ρόλο στο να φουσκώσει η τιμή ενός φαρμάκου. Το καταλαβαίνεις καλύτερα από μένα. Έχω να απαντήσω κάτι σε αυτό. Ναι. Να δουν τις εξηγήσεις των αρμοδίων εισαγγελέων. Είναι πολύ διαφωτιστικές. Αποκαλύπτουν και στοιχεία, ειδικά οι εξηγήσεις ενός εισαγγελέα, ναι, ο οποίος πήγε και έδωσε εξηγήσεις στον Άριο Πάγο, της εισαγγελίας διαφθοράς, αποκαλύπτουν στοιχεία που ήρθαν μετά την έναρξη της προανακριτικής. Καταλαβαίνεις. Ναι. Μετά την έναρξη της προανακριτικής. Αποκαλύπτονται στοιχεία μέσα στη δικογραφία, τα οποία μου δόθηκαν επειδή είχα κληθεί ως ύποπτη, να τα δούνε. Εγώ στην επιστολή που έστειλα στη Βουλή, ναι, και την οποία υποθέτω θα διαβάσουν αύριο στην αυριανή διαδικασία, αφού τους ευχαριστώ για την ενημέρωση βέβαια για την απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, η οποία ήταν άμεση, ομολογώ, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Αμέσως με ενημέρωσαν γι' αυτό και είχαν ήδη ακυρώσει άλλωστε την ημερομηνία κλήσης μου. Ναι. Από την άλλη πλευρά όμως τους καλώ να δουν τα σκάνδαλα που αναδεικνύονται μέσα από τη δικογραφία. Έχουν μια τεράστια δικογραφία και της λίστας Λαγκάρντ για τις έρευνες που γίνανε. Μάλιστα. Και τις υπόθεσεις Νοβάρτης και ενός τρίτου σκανδάλου. Mm-hmm. Πρέπει να το δούνε και αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννα Παπαδάκου, επιφυλάσσομαι να κάνουμε και μία επί της ουσίας συζήτηση, γιατί το θέμα είναι τα σκάνδαλα αυτά καθεαυτά και όχι τα γύρω-γύρω. Σε κάθε περίπτωση, καλή δύναμη και καλή συνέχεια στον αγώνα που θα δώσεις από εδώ και πέρα. Σε ευχαριστώ για τη σύνδεση. Γιώργο. Εγώ ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνεις. Καλό βράδυ.